να επιστρέψουν όλοι ασφαλείς στα σπίτια τους και η περίοδος του Πάσχα να λήξει ανέμακτα. Στοχεύουν και φέτος στα συνεργεία τροχέα σε ολόκληρη την Κρήτη. Στα Χανιά, το μήνυμα της οδικής ασφάλειας έστειλαν μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό προσωπικό της τροχέας σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ. Καλό Πάσχα, καλή ανάσταση, με υγεία. Φοράμε ζώνη, κράνος, όχι περιβολική κατανάλωση αλκοόλ, να γυρίσουμε σώοι και βλαδύ στα σπίτια μας. Καλό Πάσχα. Η τροχιά θα βρίσκεται επί ποδός, για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τόσο την κίνηση των ανθρώπων και των πολιτών μέσα στην πόλη, αλλά να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε και τροχαία ατυχήματα. Να φοράνε κράνος, να φοράνε ζώνη, όχι περιβολική κατανάλωση αλκοόλ. Αν θέλουμε να δούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να τηρούμε το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η παρουσία της τροχίας θα είναι εμφανή σε κομβικά σημεία στις εξόδους του ΒΟΑΚ, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο, αλλά και μέσα στην πόλη. Έμφαση θα δοθεί στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, που δυστυχώς εξακολουθεί να αποτελεί κύριο παράγοντα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Να προτιμήσουν έναν άνθρωπο στην παρέα τους που δεν πίνει, να οδηγεί εκείνος και σε κάθε περίπτωση, αν χρειαστεί να μεταφερθούν, να χρησιμοποιήσουν ένα άλλο μεταφορικό μέσο. Σε αυτό το νησί του Καζαντζάκη, του Βενιζέλου, του Δασκαλογιάννη, να θεωρούν λεβεντιά το να πίνει σκούπες, να πυροβολάς κτλ. Λεβεντιά είναι να πας κάπου, να πιεις το ποτάκι σου, να γυρίσεις ως και ασφαλής. Να μην αφήσεις το φίλο σου, το συγγενή σου, να οδηγείς πιωμένος. Πάρ' του το κλειδί, μην τον αφήνεις. Επιτακτική είναι η ανάγκη ρύθμισης της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης των Χανίων, που τις τελευταίες ημέρες και όσο η κίνηση κορυφώνεται, δημιουργείται κυκλοφοριακό χάος και συνθήκες που επιδεινώνονται λόγω των υποεξέλιξη έργων. Σε ό,τι αφορά την κίνηση μέσα στις πόλεις, διπλός ο στόχος για αυτό το Πάσχα, γιατί έχουμε έργα, έχουμε αρκετές δυσκολίες να αποφύγουν τις σταθμεύσεις έξω από καταστήματα που δημιουργούν πρόβλημα στην κίνηση, όπως είναι οι κεντρικές αρτηρίες της πόλης, καθώς και τις διπλές σειρές. Ας είμαστε λοιπόν φέτος λίγο προσεκτικοί, να αποφύγουμε δυσάρεστα γεγονότα, δυσάρεστα συμβάντα. Ας κάνουμε δηλαδή αυτό που περνάει από το χέρι μας. Από εκεί και πέρα, αν κάτι πάει στραβά, άνθρωποι είμαστε, εδώ είμαστε, θα βοηθήσουμε. Τροχέα, πυροσβεστική και ΕΚΑΒ θα είναι όλη την εορταστική περίοδο σε ετοιμότητα, καλώντας ταυτόχρονα τους οδηγούς να δείχνουν σύνεση κάθε φορά που πιάνουν το τιμόνι.